Παρέα μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές και μεταβουλευτής Κοζάνης, κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην παρέα του Real FM 107,1 για να μας πει περισσότερα για τον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφορά στην απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για τις επενδύσεις που μπορεί να προσελκύσει η περιοχή. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για τα φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πόσο ανήσυχη είναι η τοπική κοινωνία για τις αλλαγές που φέρνει η απολιγνητοποίηση και πόσο δικαιολογημένος ή όχι είναι ο φόβος μιας δραματικής απώλειας εισοδημάτων για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη άσκηση όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται. Είναι μια δύσκολη, αλλά είναι σε σωστό χρόνο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι η απολιγνητοποίηση γίνεται τώρα. Η απολιγνητοποίηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί και πώς φαίνεται αυτό? Από τη μείωση της χρήσης του λιγνίτη στην παραγωγή ενέργειας. Αν δει κάποιος τα στατιστικά που υπάρχουν, θα καταλάβει ότι τα τελευταία 15 χρόνια μειώνεται συνεχώς ο λιγνίτης στην παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι η απολιγνητοποίηση. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση να προχωρήσει την επόμενη μέρα μετά λιγνίτη σε μια πράσινη ανάπτυξη, μια πράσινη ενέργεια, παίρνοντας πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσει και τη χώρα και τις περιοχές που είχαν λιγνίτη. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Κάναμε ένα φόρουμ, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει ενημέρωση και γνώση, γιατί βεβαίως είναι δικαιολογημένος απόλυτα ο φόβος και το άγχος του πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, τα έργα περισσότερο, και της Φλόρινας. Το θέμα είναι να ενημερωθεί τι ακριβώς θέλουμε να γίνει. Έτσι λοιπόν, τα επιμελητήρια, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο Γιάννης Μητριάκας από την Δύο Κοζάνης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Κώστας Μουσουρούλης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΑΝ, ο Μιλών, αλλά και τεχνοκράτες όπως ο Γιώργος Φιλιόπουλος από το Enterprise Greece, οι εταιρείες της περιοχής, έγινε ένα φόρουμ το οποίο κατέδειξε ότι η επόμενη μέρα, αν όλα αυτά που λέμε τηρηθούν, το τονίζω αυτό, παρακαλώ κρατήστε το, θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Υπουργέ, η πολιτεία έρχεται με ένα νόμο, ενισχύει νομοθετικά την προσπάθεια αυτή που γίνεται, στηρίζει τις εταιρείες, δίνει ειδικές παροχές σε όσους θέλουν να έρθουν να κατασταθούν στην Κοζάνη, και αυτός που συμπλήρωσε την παρέα μας, ήταν πολύ σημαντική παρουσία, ήταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί έτσι δόθηκε η δυνατότητα να γίνει γνωστός επιχειρηματίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τι θέλουμε να κάνουμε και να επισκεφθούν την περιοχή μας για να δούμε αν θα έχουμε κάποιες σημαντικές συνεργασίες ή όχι. Ναι. Αναφερθήκατε σε μερικά θέματα, δηλαδή σε κάποιους άξονες στους οποίους κινείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο του λεγόμενου σχεδίου δίκαιης μετάβασης, τόσο για την Κοζάνη αλλά και για τις περιοχές της Φλόρινας που επί σειρά ετών ήταν δεμένες με το λιγνίτη. Είναι το, όπως μου αρέσει να λέω, αν με επιτρέπετε, το λιγνητικό πλεκανοπέδιο, που είναι Κασέλβια, Κοζάνη, Πτωλεμαίδα, το Αμίδιο και Φλόρινα. Αυτό αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα είναι η Μεγαλόπολη. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση από την οποία εξαρτώνται χιλιάδες νοικοκυριά όταν σβήσει και η τελευταία λιγνητική μονάδα? Ήδη οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει η περιοχή χωρίς τηλεθέρμανση. Αυτό είναι δέσμευση. Ήδη έχουμε βάλει ηλεκτρολέβητες που θερμαίνουν την Πτωλεμαίδα. Το σχέδιο, όταν ενεργοποιηθεί μετά από ένα χρόνο περίπου η μονάδα 5, είναι αυτή που θα τροφοδοτεί, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η τηλεθέρμανση, και αν δεν βγαίνει, θα σταματήσει και η μονάδα του λιγνίτη, θα σταματήσει η μονάδα του λιγνίτη. Δεν θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι το χρονικό διάστημα που θα λειτουργούν οι μονάδες. Αυτό που ξέρω όμως, το ξέρουν όλοι πλέον, ότι οι λιγνητικές μονάδες είναι αυτές που παρέχουν ακόμη προς το παρόν τη λιγνητική ασφάλεια της χώρας. Το είδαμε το Μάρτιο με τις καιρικές συνθήκες που ζήσαμε, το είδαμε με τις φωτιές το καλοκαίρι, λειτουργήσαν, επαναλειτουργήσαν όλες οι λιγνητικές μονάδες. Άρα αυτός ο όρος που έχουμε περάσει, η ψυχρή εφεδρεία, είναι ένας όρος για κάποιες μονάδες που θέλουμε να παραμείνουμε μέχρι το στιγμή εκείνη που δεν θα είναι ο λιγνίτης η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ναι. Άρα η χώρα έχει ασφάλεια και με το λιγνίτη. Μπορεί... Η τηλεθέρμανση θα λειτουργήσει και στην Κοζάνη και στις υπόλοιπες περιοχές.
Κύριε Παπαδόπουλο, Υπουργέ, μπορεί οι τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας να μεταθέσουν το χρονικό ορίζοντα της πλήρους απολιγνητοποίησης όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω αυτό με ευκολία, δεν είμαι ειδικός. Θεωρώ όμως, αν είναι μια προσωπική, τελείως προσωπική μου άποψη, θεωρώ πως ναι, θα μπορούσαν να μεταθέσουν έστω για λίγο την πλήρη απολιγνητοποίηση. Τώρα είναι υπαρκτό. Αλλά υπάρχουν ειδικότεροι που να μην τα απαντήσουν. Ναι. Είναι υπαρκτό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για επενδύσεις που θα δώσουν πολλές θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, ικανές για να κρατήσουν τους νέους στην περιοχή? Κοιτάξτε, ο λόγος με τον οποίο μιλάω μια βεβαιότητα είναι ότι έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό. Είναι υπαρκτό και φανερό, φαίνεται. Υπάρχουν εταιρείες από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται. Τα δεδομένα που δίνει η περιοχή και η πολιτεία βέβαια είναι σημαντικά, είναι αρκετά, και τα επενδυτικά και τα οικονομικά. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να τελειώνουν και να οριοθετηθούν, δηλαδή θα πρέπει να τελειώσουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες βραβούν για τη γη. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα οι οποίες σύντομα θα τελειώσουν και τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε το πραγματικό ενδιαφέρον. Η διάθεση πάντως που υπάρχει είναι αρκετή. Τώρα θέλετε να μου πείτε... Και ελληνικό, συγγνώμη, και ελληνικό και ξένο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε αυτές τις περιοχές τους νέους. Δηλαδή να μην... Και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας που κάποιες θα χαθούν, όπως επίσης να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας που θέλουμε. Και το σημαντικότερο από όλα, επιτρέψτε μου, είναι αυτή η ενδιάμεση περίοδος, η λιγνίτη και μετά λιγνίτη. Όσο πιο πολύ μειωθεί το κενό αυτό, το χάσμα αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτελεσματικό, θα είναι το αποτέλεσμα για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τη χώρα. Αλλά νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ πιθανόν την επόμενη Παρασκευή να επισκεφθεί την Κοζάνη. Οπότε ο ίδιος θα έρθει και θα δηλώσει σημαντικά πράγματα όσον αφορούν την νέα προβλητοποίηση. Υπουργέ, να κλείσουμε λίγο με τα υγειονομικά. Βλέπω ότι χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χαρακτηριστικά στην Κοζάνη 181 κρούσματα από τα συνολικά 6.600. Δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τα μέτρα πρόληψης, το εμβολιασμό. Δεν ξέρω. Πραγματικά με εντυπωσιάζει όταν κάποιοι άνθρωποι βλέπω ότι δεν είναι στη λογική αυτή και στην κατεύθυνση αυτή. Εγώ ξέρω ότι είστε στην περιοχή σας, είστε στην περιοχή εκλογή σας, Υπουργέ, κάθε παρουσία Σαββατοκύριακο. Κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ναι, και θέλω να μου πείτε εσείς τι βλέπετε, γιατί κινείστε, συναντάτε κόσμο, τι γίνεται, τι σας λένε, γιατί δεν εμβολιάζονται? Υπάρχει αυτός ο φόβος, υπάρχει μια ιστερία φόβου, την οποία εγώ προσωπικά δεν την καταλαβαίνω. Και βλέπεις φιλικά πρόσωπα, στενά πρόσωπα να μην εμβολιάζονται. Το θέμα είναι πως να καταφέρουμε να τους πείσουμε τεκμηριωμένα και να τους αποδείξουμε. Αλλά δεν μπορείς να πεις κανέναν. Πλέον όλοι μας, ξέρετε κάτι, δεν είναι όπως να πριν από ένα χρόνο. Όλοι έχουμε δυστυχώς θύματα που ξέρουμε. Όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Όλοι έχουμε ανθρώπους που αρρωσταίνουν. Απορώ και πραγματικά απορώ γιατί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό το οποίο ζουν όλοι μας καθημερινά. Ναι. Εύχομαι το γρηγορότερο να το καταλάβουν. Αν και παρατηρώ ότι αυξάνονται συνεχώς οι εμβολιασμοί, αλλά δεν είναι σε τέτοιο σημείο που είναι ικανοί για να αποτρέψουν αυτό το οποίο γίνεται. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, Υπουργέ, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και η ενδεχόμενη επικείμενη επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να καθησυχάσει τους κατοίκους, να ενημερώσει ή να ακούσει και ο ίδιος τους επιχειρηματίες της περιοχής για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό πιο ομαλά, αυτή η μετάβαση. Επίσης, να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα του περασμένου έτους έγινε μια πολύ και γίνεται, συνεχίζει να γίνει καθημερινά. Γιατί έχει τη δυνατότητα και την ελαστικότητα αυτή το ΣΔΑΜ να συζητάει και να εντάσσει. Είναι μια ουσιαστική διαβούλευση και συζήτηση. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν προσθεθεί μέσα από παρεμβάσεις και επιχειρηματιών και δήμων και περιφέρειας. Και βέβαια ακόμα έχουμε πορεία για να συνεχίσουμε για να προσθέσουμε και ακόμα περισσότερα. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.